Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει και αυτό είναι το Trader Life Simulator. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι simulator προσομοίωσης στο οποίο γινόμαστε εμπορός και έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Πριν ξεκινήσουμε όμως, βλέπετε το υπέροχο footer που φοράω και το οποίο θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σύντομα διαθέσιμο στο panosden.gr. Μέχρι όμως να μπορείτε να πάρετε footer, θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή για να τσεκάρετε τα άλλα πολύ όμορφα πραγματάκια που έχουμε εκεί πέρα. Κοντομάνικα, μπλουζάκια, καπέλα, βραχιόλια, μπρελόκ, κούπες. Οπότε δείτε το link στην περιγραφή. Το ξέρετε ότι έχω μεγάλη αγάπη για τα παιχνίδια προσομοίωσης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για κάποια είναι πάρα πολύ καλά. Το συγκεκριμένο είδα ότι έχει λίγο ανάμεικτες κριτικές. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει τόσο. Ωστόσο θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε. Continue δεν μπορώ να κάνω continue. Easy mode. Έχει easy mode. Δεν θα ήταν τέλειο να έχει ελληνικά. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχει ελληνικά. Ούλτρα γραφικά θέλω. Πατάμε να ξεκινήσουμε καινούριο παιχνίδι. Και μας βγάζει την επιλογή να ξεκινήσουμε είτε σε πόλη είτε σε χωριό. Έχω όρεξη να πάμε σε μια πόλη, είναι η αλήθεια. Αρκετό χωριό έχω ζήσει με το Run Simulator, παίζουμε με τον πάνω. Θέλω λίγο να πάμε στην πόλη και να νιώσουμε τον πολιτισμό. Ξεκινάω από. Τι είναι αυτό? Ό,τι και να είναι, είναι άδειο. Είναι το σπίτι μου. Πες μου ότι δεν είναι το σπίτι μου. Είναι το σπίτι μου από ό,τι φαίνεται και είναι άδειο. Είναι πολύ φωτεινό. Μπορώ να πιάσω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα προς το παρόν, οπότε λογικά πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Ναι, γεια σας. Take the car and go to your shop. Γιατί μου θυμίζει πολύ το Run Simulator. Α, έχω και map. Okay. Έχω αφήσει τα tutorials. Γιατί εντάξει, δεν έχω ξαναπέξει το παιχνίδι. Αυτό είναι το δικό μου αυτοκίνητο. Γιατί δεν το πάρκαρα ακριβώς έξω από το σπίτι και πρέπει να περπατάω τώρα. Α, έχουμε και τα στατιστικά του αυτοκινήτου που πρέπει να κοιτάμε. Όπως είναι το gas, δηλαδή τη βενζίνη, το λάδι. Και μηχανικά, μήπως θέλει. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή εδώ πατάς το E και σου λέει αν είναι όλα καλά. Μάλιστα. Μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Ανοίγει το port bagage. Τι έχω εδώ μέσα. Γιατί δεν μπορώ να κάνω interact με τίποτα. Επειδή είναι tutorial. Αν τελειώσει, λέει το fuel, το καύσιμο, χρησιμοποίησε το κινητό πατώντας νη, αλλά πρέπει πρώτα να αγοράσει κινητό. Πού αγοράζω κινητό? Ανοίγω το χάρτη. Περίεργος χάρτης είναι αυτός. Τυχώς έβαλα τα γραφικά στο ultra. Πού παίρνω κινητό? Ναι, γεια σας. Furniture, your shop, home, animal, trader, car mechanic, tool shop, ATM, back, phone. Να το. Εγώ πού είμαι? Εγώ είμαι εδώ. Οπότε θα φύγω από εδώ και πάω εδώ. Γιατί δεν μπορώ να βάλω mark πάνω στο χάρτη? Δεν είμαι καλή στον οδηγό first person. Πίσω. Α, εδώ είναι όλα. Εν τω μεταξύ, κάτω δεξιά μου δείχνει ότι 7 ότι θέλω να πάω τουαλέτα, 5 ότι είμαι βρώμικη και 8 ότι πεινάω. Ωραία. Smartphone. Α, έχει και κόσμο εδώ, όχι σαν το Run Simulator που είμαστε μοναχούλιδες. Έλα, έλα, έλα. Πώς βγαίνω? Μπορώ να το κλειδώσω. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ, δεν θα μου πάρουν τα λεφτά. Γεια σας. Θέλω κινητό. Ένα κινητό θα ήθελα, παρακαλώ. Α, buy phone. Πήραμε ένα κινητό. Δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω με τον κόσμο. Πολύ με νευριάζει αυτό το πράγμα. Τώρα, ας πούμε, αυτή την απόσταση που. Εντάξει, 1%. Κάτι είναι και αυτό. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Θα πάω λίγο να ανακαλύψω. Είδαμε φύση, εδώ έχει λάπτοπ. Α, το μαγαζί μου! Θα πάμε στο μαγαζί μου. Είναι εδώ πιο κάτω. Έχω συνηθίσει να μπαίνω σε όλα τα αυτοκίνητα με το E και όχι με το F. Οπότε τώρα μου φαίνεται λίγο ανάποδο. Λάπτοπς. Supermarket. Εδώ είμαι. Αυτό είναι το μαγαζί μου, έτσι. Use your laptop to save your progress. Okay. Πρέπει να πάρω και λάπτοπ δηλαδή. You can buy a smartphone. Πήρα smart. Το λάπτοπ τώρα λίγο με φοβίζει. Πόσο μπορεί να κάνει το λάπτοπ? Γεια σου φίλε. Not enough money. 450. Ρε φύγε από εδώ ρε μπρο. Εσύ έχεις φαγητά? Νομίζω πεινάω μπρο. Ναι, θέλω να πάρω. Έφαγα και πήγε στο μηδέν η πείνα μου. Που έχει τουαλέτα? Έχει πουθενά καμιά τουαλέτα δημόσια να χρησιμοποιήσω? Το σπίτι μου δεν έχει. Ίσως έχει στο σούπερ μάρκετ τουαλέτα. Oh no. Ναι, να βάλω. Δεν έχω λεφτά. Πώς θα βάλω πράγματα? Γεια. Yeah. Θέλει sweet corn. Ρε με δουλεύει. Carton packing goods. Α, πρέπει να. Τι! Έχω το τζάμπερ για να κάνω restock. Παιδιά, take from the box. Έχει κι άλλα. Θα τα βάλουμε εδώ. Το πάτωμα. Α, όλες τα πάνες! Ευτυχώς. Ορίστε. Ευτυχώς ξεκινάμε με κάτι πάνες. Πες να είναι και κλεμμένες αυτές, δεν ξέρω. Πού τις βρήκα εγώ? Πεπερώνει πίτσα. Ρε, με δουλεύεις, ρε μπρο, δεν βλέπεις εδώ την κατάσταση. Είναι άδειο μαγαζί και άλλος μπαίνει να πάρει πεπερώνει πίτσα. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή πες να είναι πολύ κακό. Από πού αγοράζω έπιπλα? Ρε, πήγε από εδώ που θες και beans. Κοιτάξτε, εγώ θα τα διάσω τις σκούτες να μπορούν να πάρουν έστω αυτά που είναι στο πάτωμα. Α, με δουλεύουν. Δείτε πόσα πράγματα θέλουν και εγώ δεν έχω καθόλου λεφτά. Καμιά πάνα δεν θέλετε. Α, καλά. Ο καθένας με τον πόνο
πράγματα εδώ μέσα. Ό,τι θέλει, ο καθένα ζητάει. Και εγώ ζητάω έπιπλα, αλλά δεν έχω. Πρέπει να πάω να πάρω έπιπλα για να βάλω no spray. Φύγε, ρε, δεν με νοιάζει. Το καλό. Το ανοίγει. Α, εγώ κι άλλα εδώ. Τι είναι αυτό. Α, είναι για να σκαρφαλώνω. Ναι, επειδή θα έχω πολλά ράφια. Τι είναι αυτό, είπαμε. Τζαμ, μαρμελάδα. Ο καθένα με τον πόνο του. Εντάξει, προ το παρόν αρέσει το παιχνίδι. Απλά θεωρώ ότι ξεκινάμε λίγο απότομα, ρε παιδιά. Δεν πρόλαβα να οργανωθώ. Τι σειρά Rolls, ρε. Με δουλεύει. Κάνουν κακό στη φήμη μου αυτά. Τι έχει εδώ μέσα. Μαλακτικό. Κάτι πούλησε. Α, τέλειο, κάτι πουλάμε. Θα βγάλουμε λίγα λεφτά. Θα αφήσω τον υπάλληλο εδώ. Βασικά θα πάω λίγο στην τράπεζα να πάρω λεφτά πάνω μου. Γιατί από ό,τι φαίνεται, άμα δεν έχω λεφτά πάνω μου, δεν μπορώ να πάρω πράγματα. Παναγιά μου. Πρόσεχε, μη σας κλέψουν. Γεια. Θέλω να μεταφέρω από την τράπεζα στο πορτοφόλι μου 300. Πώς έκανε το λάπτοπ. Δεν θυμάμαι. Ντάν. Πάω να πάρω λάπτοπ. Από τι δεν μπορείς να πάρεις δάνειο. Θα πάω να πάρω δάνειο. Ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι με χρέος. Τι να κάνω. Και τώρα πώς κάνω, save. Θέλω τουαλέτα σε λίγο. Νομίζω όλοι αυτοί θέλουν τουαλέτα. Λίγο κατουριούνται. Πάλι πεινάω. Δεν έχω τόσα λεφτά. Πάω να πάρω δάνειο. Δεν ξεκινάμε καλά την επιχείρηση με το σούπερ μάρκετ μας, παιδιά. Εδώ όλοι τύποι είναι αγριεμένοι. Επίσης, γιατί είναι ανδροκρατούμενα εδώ πέρα η περιοχή. Γυναίκες δεν υπάρχουν. Λίγο φοβάμαι. Ευχαριστώ για το δάνειο. Να είσαι καλά, Μπρούλη. Πήραμε δάνειο. Πρέπει να τα μαζεύω. Καθίστε εδώ, γιατί μπορεί να έρθει κανένας και να με κλέψει. Ναι. Έχεις τίποτα εδώ. Όχι, εντάξει. Σ' αφήνω εδώ να πουλάς εσύ. Καλά είμαστε, έχουμε προμήθειες. Visit the furniture shop to buy a toilet, bath and whatever else you need. Γιατί βλέπεις να χρειάζομαι τουαλέτα, επειδή λίγο κατουργέμαι στο 27. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Furniture shop, λοιπόν. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό. Ωραία. Κάνουμε αναστροφή. Έχει και αστυνομία εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα κλοπής. Η ώρα είναι 4, μάλιστα. Από πού μπαίνουμε στο furniture shop. Εδώ είναι. Ρε παιδιά, πού είναι η είσοδο. Όχι, είναι από πάνω. Ίσα να χαλάμε τη βενζίνη τώρα, αν είναι δυνατόν. Άμα τρακέρνω, λέτε να μειώνετε η υγεία του αυτοκινήτου μου. Ωραία. Φτάσαμε. Για να δω. Α, εντάξει, καλά είμαστε. Γεια. Καλά είσαι κι εσύ. Α, όχι, δεν είναι άδεια. Αυτά είναι για να τα αγοράσω. Ωραία. Έχει ψυγεία. Έχει εδώ ράφια. Α, έχει γραφεία, κρεβάτια, καναπέδες. Το κρεβάτι σου μήπως κάνει $350. Αυτό το χρειάζομαι. 155. Θα πάρω και μια μπανιέρα για να κάνω μπάνια, γιατί από ό,τι βλέπω θα έχω θέμα. Αυτή τη στιγμή τα ράφια δεν τα θεωρώ προτεραιότητα, να σου πω την αλήθεια με τις τιμές που είδα. 750! Τι! 350, περιμένετε. Ψυγεία τέτοια, παιδιά, θα αργήσουμε να πάρουμε. Τι άλλο να πάρω. Αυτά είναι όλα για να κρατάνε κρύα. Αυτό είναι ακριβό που θα ήθελα να πάρω. Αυτό 100. Αυτό 175. Και το μεγάλο 150. Μάλιστα. Θα πάρουμε το μεγάλο για αρχή. Όλα αυτά που είναι τώρα, από πού τα παίρνω. Ναι, γεια σας, έχω κάνει μια παραγγελία. Είναι μέσα στο αυτοκίνητό μου. Πού πήγαν τα πράγματα. Λέτε να έχουν πάει σπίτι μου. Έχει κάποιο χώρο άλλο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ATM. Την έχει χτυπάει το μεταξύ ότι δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Λοιπόν, πάω στο σπίτι να δω. Εν τω μεταξύ έχει πάει 7 η ώρα. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε να κλείσουμε το μαγαζί, νομίζω. Να πάρουμε τα λεφτά από το ταμείο, να μην γίνει καμιά κακή. Καλέ, έχει πολλή δουλειά αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει. Τώρα που είναι το σπίτι. Έφυγα από εδώ, πήγα εδώ. Περνάω το βενζινάδικο. Για να δούμε, παιδιά. Πού είναι τα πράγματα. Δεν είναι εδώ. Έδωσα λεφτά εγώ. Με κοράιδεψαν. Ρε, πού είναι τα πράγματα. Λέτε να πήγαν στο μαγαζί. Θα πάω και στο μαγαζί να δω. Να το κλείσω κιόλα. Όχι, Δεν είναι εδώ τα πράγματα. Ρε, φιλαράκι, πού έχουν πάει τα πράγματά μου. Θα το κλείσω το μαγαζί. Άντε, βγες κι εσύ. Και γιατί το λάπτοπ θεωρητικά θα έπρεπε να έχω το λάπτοπ. Το κλείνω. Εσύ θα κοιμηθείς εκεί. Ρε φιλαράκι, πήρα ένα λάπτοπ πριν. Αλλά δεν ξέρω πού είναι. One eternity later. Λοιπόν, πάτησα όλα τα κουμπιά και βρήκα ότι στο Q είναι το inventory μου. Και είχα ήδη τουαλέτα. Γιατί δεν μου το είπε κάποιος ότι με το Q ανοίγω το inventory. Και λάπτοπ είχα. Όχι. Όχι. Κατηγορώ το game γιατί δεν με ενημέρωσε σωστά. Lights, ας σκοτωθούμε. Οπότε, άμα έχετε σκοπό κάποια στιγμή να παίξετε αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε ότι με το Q ανοίγει το inventory και έχετε πράγματα πάνω σας. Μην τα πάρετε δύο φορές. Κρίμα είναι. Α, έχω δώσει όλα μου τα λεφτά για αυτό το πράγμα. Κλείσε. Πάμε λίγο. Τι ώρα. Είναι 12 το βράδυ. Εντάξει. Την πόρτα μπορώ να την κλείσω ή όχι. Είναι όλες ανοιχτές γιατί γεννηθήκαμε σε βάρκα. Είναι όλες ανοιχτές γιατί γεννηθήκαμε σε βάρκα. Ωραία. Οπότε ανοίγουμε το Q και πηγαίνουμε στο bath. Έχουμε ένα bath. Place. Ωραία. Θα το βάλουμε έτσι εδώ πέρα. Δίπλα στις πετσέτες. Παίρνουμε και νοσοκριζόμαστε. Τέλεια. Και έχουμε και μια τουαλέτα. Δύο τουαλέτες. Βάλουμε εδώ και τη χρησιμοποιούμε. Πω, τώρα κατουργέμαι να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, κάνω και ένα μπάνιο. Μαυρίζει η οθόνη γιατί
δεν είναι τόσο έξυπνο. Μάλιστα. Πάμε κάτω. Θα αφήσουμε εδώ πάνω. Περιμένετε να δούμε τι άλλο έχουμε πάνω μας. Έχουμε ένα table. Α, μήπως είναι για τη δουλειά. Έχουμε laptop. Θα το βάλουμε εδώ. Εδώ έτσι. Α, μπορώ να το πουλήσω. Τέλειο. Τι άλλο έχουμε πάνω μας. Έχουμε κρεβάτι. Πάμε να το βάλουμε σε ένα υπνοδωμάτιο. Δείτε εδώ, μπορώ να διακοσμήσω και το σπίτι. Δεν έχω υπνοδωμάτιο. Αχ, θα πάω στο ροζ. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω στο ροζ. Bed place. Α, και διπλό εδώ. Έτσι θα το βάλω από εδώ να κοιτάει τα παράθυρα με το που ξυπνήσω. Να είναι τέλεια. Θα κάνω ένα save το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ πεινάω απίστευτα. Έχω τίποτα. Να φάω. Όχι, δεν παίζω. Θα κάνουμε ένα save. Interact. Α, και εδώ πέρα μπορείς. Α, κάνε ένα save, τέλεια. Έχει τους λογαριασμούς. Να πάρεις δεύτερον, λέει, πολιτή. Να αγοράσεις πράγματα, upgrades. Εδώ είναι το από τι έβγαλα λεφτά. Σήμερα έβγαλα 288 δολάρια, τέλεια. Και εδώ είναι τα παράπονα. Τι δεν είχα. Δείτε εδώ πόσα πράγματα μου ζήτησαν. Να δουλεύετε. Ωραία, δεν έχω ακόμη λογαριασμούς. Supermarket name. Θα το πούμε Κωνσταντίνας Place. Γιατί ροζ, Κωνσταντίνα σκέτο βασικά θέλουν το σούπερ μάρκετ. Τέλεια, κάνουμε πάλι save. Λοιπόν, να κοιμηθώ. Μπορώ να κοιμηθώ. Καλημέρα. Κοιμήσαμε. Α, 7 η ώρα το πρωί. Πρωινός τύπος. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ το σημερινό βίντεο. Μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα ήθελα να το συνεχίσω. Αλλά περιμένω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε μεγάλο like για να το ξέρετε σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή ή αλλιώς subscribe στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!